Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μιχάλης από το Chef Syndicate και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς κάνουμε κρέπες. Είτε αλμυρές είτε γλυκές, οι κρέπες είναι μια συνταγή με πολλές πτυχές. Μπορείτε να τις γεμίσετε με οτιδήποτε, να τις σερβίρετε με οτιδήποτε και να τις τυλίξετε με οποιονδήποτε τρόπο. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη και απλή και δεν χρειάζονται ούτε ειδικές τεχνικές, ούτε πολύπλοκα εργαλεία. Όπως πάντα, το link για τη συνταγή θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο στην κάτω πλευρά. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνονται. Ιδανικά οι κρέπες θα πρέπει να έχουν μεταξένια και ανάλαφρη υφή και ουδέτερη γεύση, ούτως ώστε να μπορούν να δεχτούν τόσο γλυκές όσο και αλμυρές γεμίσεις. Υπάρχουν λοιπόν δύο μυστικά για να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι για όλες τις χρήσεις. Το κοσκίνισμα θα σπάσει τυχόν τους μπόλους του αλεύρι και θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα λίγο μείγμα για κρέπες. Προσθέτουμε στο αλεύρι τη ζάχαρη και το αλάτι. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε κρέπες με ουδέτερη γεύση, οπότε θα προσθέσουμε 30 γραμμάρια ζάχαρη. Αν θέλετε όμως να φτιάξετε γλυκές κρέπες, μπορείτε να αυξήσετε τη ζάχαρη στα 60 γραμμάρια. Η συνταγή που σας δίνουμε είναι μια βασική συνταγή. Είναι λοιπόν θέμα της δικής σας φαντασίας το πώς θα την αρωματίσετε από εκεί και πέρα. Για αλμυρές κρέπες θα μπορούσατε να προσθέσετε κάποιο μπαχαρικό, είτε μοσχοκάριδο, είτε πιπέρι καγιέν, ενώ για γλυκές κρέπες θα μπορούσατε να την αρωματίσετε με βανίλια, είτε με ξύσμα από λεμόνι και πορτοκάλι. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά, το γάλα και το βούτυρο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό που ονομάζουμε στη μαγειρική τέχνη βούτυρο κλαριπιέ. Έχουμε λιώσει δηλαδή το βούτυρο και έχουμε κρατήσει μόνο τη λιπαρή ουσία αφαιρώντας το νερό και το γάλα. Ομογενοποιούμε όλα τα υλικά με ένα σύρμα έως ότου πάρουμε ένα λίγο μείγμα, το οποίο θα πρέπει να μην είναι ούτε πολύ υδαρές ούτε πολύ σφιχτό και η υφή του θα πρέπει να είναι σαν αυτή του μελιού. Εναλλακτικά, αντί για το σύρμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ραβδομπλέντερ. Αυτή που βλέπετε πρέπει να είναι η υφή για το μείγμα για τις κρέπες. Εάν το μείγμα μας βγει πολύ σφιχτό, τότε θα προσθέσουμε λίγο νερό για να το φέρουμε στην υφή αυτή. Από την άλλη, αν το μείγμα μας έχει σβόλους, τότε θα το περάσουμε από μία σίτα ή από ένα σινουά για να το κάνουμε πιο λίγο. Το πρώτο μυστικό είναι να φτιάξουμε ένα λίγο μείγμα χωρίς σβόλους και με την κατάλληλη υφή. Το δεύτερο μυστικό είναι να αφήσουμε αυτό το μείγμα να ξεκουραστεί. Σκεπάζουμε το μπολ και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά έως 2 ώρες στο ψυγείο. Ξεκουράζοντας το μείγμα θα βοηθήσουμε τη γλουτένη του αλεύρου να χαλαρώσει και να δεχθεί όλο το υγρό το οποίο έχουμε προσθέσει. Αυτό θα μας βοηθήσει να μην έχουμε σκισίματα στις κρέπες την ώρα που τις τηγανίζουμε και τις γυρίζουμε και φυσικά να μην συρρυκνωθεί η κρέπα μας μέσα στο τηγάνι την ώρα που τη τηγανίζουμε. Για να τηγανίσουμε τις κρέπες χρειαζόμαστε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Υπάρχουν ειδικά τηγάνια στο εμπόριο για τις κρέπες, όμως και ένα απλό αντικολλητικό τηγάνι θα μας κάνει τη δουλειά μας μία χαρά. Το τηγάνι μας θα πρέπει να είναι καλά λαδωμένο και ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια που κάνουμε τις κρέπες. Ζεσταίνουμε το τηγάνι μας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και μόλις ζεσταθεί καλά, απλώνουμε με ένα πινέλο λίγο λάδι στον πάτο του τηγανιού. Στη συνέχεια, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας σε μέτρια. Βάζουμε με μία κουτάλα μία ποσότητα από το μείγμα μας, τόση όσο να απλωθεί σε μία λεπτή στρώση. Με μία κυκλική κίνηση του καρπού, απλώνουμε το μείγμα σε όλον τον πάτο, προσπαθώντας να γίνει όσο το δυνατόν πιο λεπτή. Στο σημείο αυτό, αφήνουμε την κρέπα να ψηθεί από τη μία πλευρά για 1 με 2 λεπτά. Μόλις στεγνώσει η πάνω πλευρά, είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε την κρέπα. Αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το γύρισμα της κρέπας στον αέρα, την γυρίζουμε με τη βοήθεια μιας σπάτουλας. Μόλις πάρει χρυσαφένιο χρώμα και από τις δύο πλευρές, μεταφέρουμε σε ένα πιάτο και επαναλαμβάνουμε τα βήματα έως ότου μας τελειώσει το μείγμα.
γεμίζουμε στη συνέχεια τις κρέπες με την γέμιση της αρεσκίας μας. Και έτσι απλά φτιάχνουμε τις πιο λαχταριστές κρέπες όπως ένας πραγματικός σεφ. Η μαγειρική είναι αγάπη. Το ίδιο και να τη μοιραζόμαστε. Μοιραστείτε τη συνταγή αυτή στα social media και κάντε μας ένα like. Περιμένουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας αλλά και να δούμε τις δικές σας μαγειρικές φωτογραφίες στη σελίδα μας.